Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει τι έχει κάνει ο κ. Σακαλώτος και τι έχει κάνει και ο κ. Τσίπρας. Αυτοί οι άνθρωποι πήγαν και δέσμευσαν τη χώρα σε πρωτογενή πλεονάσματα, σε μεσοπρόθεσμη βάση, δηλαδή μιλάμε κατ' ελάχιστον, μέχρι και το 21, 3,5%. Δηλαδή για να συνεννοηθούμε τώρα, να ξέρουμε τι λέμε, νιώτη, 4,5 δις. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά θα συντριβούμε οικονομικά στο επόμενο διάστημα. Και επειδή αυτό γίνεται κατανοητό από τους οικονομικούς οργανισμούς, όλοι λένε ότι αυτά δεν είναι διατηρήσιμα πλεονάσματα. Δεν γίνεται να επιτεθούν αυτά τα πλεονάσματα. Και μάλιστα στο διηνεκές. Άντε να τα πιάσεις μια χρονιά με τους 1000 κόπους και τα 1000 βάσανα και τις 1000 αιματηρές θυσίες, να τα πιάσεις. Δεν γίνεται στο διηνεκές να δουλεύει μια χώρα με 3,5% πλεόνασμα. Και προσέξτε, με τι αντιστοιχίσεις αναπτυξιακές. Δηλαδή, όταν ουσιαστικά, γιατί ακούω το επιχείρημα, ναι, αλλά εσείς λέει να τη συμφωνήσει σε υψηλότερα πλεονάσματα, ναι. Αλλά με εκτιμήσεις για την ανάπτυξη στο 6%, στο 4%, στο 4,5%, όχι με εκτιμήσεις για την ανάπτυξη στο 1,7% και στο 2,5%, που κι αυτό δεν πιάνεται. Γιατί δεν θα πιαστεί αυτό επίσης όλοι οι οικονομικοί και όσοι είναι οικονομικοί οργανισμοί λένε ότι το 2,7% που προβλέπει ο φετινός προϋπολογισμός, πάντα να πάει στο 1,3%. Δηλαδή θα μας λείπει ήδη 1,5% του ΑΕΠ μέτρα φέτος, προκειμένου να δούμε τι θα γίνει. Έχει τον κ. Τσαχαλώτος και λέει τώρα, εγώ βάζω και το 3,5%. Ακούστε, γιατί συμβαίνει όλο αυτό? Διότι δεν τους απασχολεί η χώρα. Τους απασχολεί να φύγει από πάνω τους το πρόβλημα. Πήγανε και βάλανε το 3,5% για να έρθουν να γυρίσουν πίσω. Πότε το 3,5%? Το 19, το 20, 21. Όταν ξέρουν ότι δεν θα είναι αυτοί. Θα έχουν φύγει. Να το φορτώσουν στους επόμενους. Γιατί? Για να έρθουν να γυρίσουν πίσω και να πούνε πήραμε τις παραμετρικές μεταβολές για το χρέος του 2040-2060. Να εξηγήσουν, γιατί τους προξένε, τους προκάλεσε, αλλά δεν απαντάνε. Όταν γίνεται διάλογος και ο Τσακαλώτος δεν απαντάει, λέει άλλα. Λοιπόν, τους προκάλεσε να εξηγήσουν τι σημαίνει για τους πολίτες, εκεί στον Βόλο, στον Αλμυρό, τι σημαίνει η ρύθμιση του χρέους. Τι πρέπει να περιμένει αυτός ο πολίτης τον επόμενο μήνα ή τον επόμενο χρόνο από τη ρύθμιση του χρέους? Θα αυξηθεί ο μισθός. Ο διπλανός του ή ο ίδιος δεν έχει δουλειά, θα βρει δουλειά. Οι μισθοί στο δημόσιο θα ανέβουν. Τα προνοιακά επιδόματα θα ανέβουν. Από τη ρύθμιση του χρέους. Γιατί η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα δεν είναι όχι. Ελπίζουμε ότι θα δούμε κάτι στην αγορά ομολόγων, αν τυχόν αποκλιματοποιηθούν τα spread, για να υπάρχει μια απόδοση αυτών των ρυθμίσεων το 2040. Προσέξτε. Για να πάρουν λοιπόν αυτό το πράγμα, πήγανε και δεσμεύσαν τη χώρα σε πρωτογενή πλεονάσμα του 3,5%. Και τώρα βέβαια πού έχουν μπλέξει. Διότι εδώ είναι το ζήτημα, γιατί μιλάμε για μια άθλια κυβέρνηση. Μιλάμε για μια παράδεκτη κυβέρνηση. Αφού δεσμεύουν στο 3,5%, προσέξτε, γιατί πώς έχουν εμπλακεί τώρα. Έρχονται οι Γερμανοί, τους λένε το Δουνουτού θέλουμε μέσα, το Δουνουτού λέει κόβεις, τους Γερμανούς κόψε τα χρέη. Το χρέος, οι Γερμανοί λένε δεν το κόβουμε το χρέος, λένε αφού δεν κόβεται το χρέος τότε πρέπει η οικονομία για να λειτουργήσει να έχει υψηλά πλεονάσματα. Πάει ο Τσακαλώτος, βάζει την υπογραφάρα στα υψηλά πλεονάσματα. Και τι διαπραγματεύονται τώρα? Να μην πάρουν αυτοί το πολιτικό βάρος των υψηλών πλεονασμάτων, δηλαδή τα μέτρα. Να τους αφήσουν δηλαδή, να μην νομοθετήσουν αυτά τα μέτρα, προκειμένου να πάνε παρακάτω κυβερνώντας και σέρνοντας τον Τενεκέ, κλωτσώντας τον Τενεκεδάκι παρακάτω, να απολαμβάνουν την εξουσία, δεν ξέρω και τι είδους απόλαυση είναι αυτή αυτόν τον καιρό, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι τους αρέσει πάρα πολύ, τόσο πολύ, που δεν θέλουμε τίποτα να ξεκολλήσουν, και εν συνεχεία να βγουν οι άλλοι, δεσμευμένοι από τις συμφωνίες τους, να πάρουν και το τέταρτο μνημόνιο και τα μέτρα. Εξυπνάδε. Οι οποίες όμως υπονομεύουν ουσιαστικά την προοπτική και την πορεία του ελληνικού λαού. Είναι απαράδεκτη αυτή η συμφωνία στο Eurogroup. Ίσως είναι η χειρότερη συμφωνία που έχουμε δει όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα που διαπραγματεύεται ο κ. Τσίπρας. Ίσως είναι χειρότερη από τη συμφωνία του Ιουνίου που ήταν ήδη μια πολύ κακή συμφωνία. Γιατί ακριβώς για αυτά τα χαρακτηριστικά. Και τι κάνουν τώρα, λένε εμείς δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα. Γιατί πήγανε, δεσμευτήκανε. Έρχονται, τους λένε, ωραία, νομοθετήστε τώρα. Λένε εμείς όχι, δεν πάρουμε άλλα μέτρα και απειλούν με τις εκλογές. Ποιον απειλούν καταρχάς, για να συνοηθούμε, ποιον απειλούν? Τους ξένους απειλούν με τις εκλογές, γιατί άμα γίνουν εκλογές ξένοι θα πάρουν. Τι θα γυμάθουν οι ξένοι άμα γίνουν εκλογές? Ποιον απειλούν? Τους Έλληνες απειλούν με τις εκλογές. Δηλαδή τι εννοούν? Ότι τα κάναμε μαντάρα και αφού τα έχουμε κάνει όπως τα έχουμε κάνει, τώρα εμείς να φύγουμε για να βρεθεί ο επόμενος ο οποίος θα χειριστεί το χάος το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Αυτό είναι που λένε στους Έλληνες.
Και ένα τελευταίο. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης απάντησε σε αυτό. Mm-hmm. Εμείς είμαστε παράδοξοι της ευθύνης. Αν λαμβάνουμε την ευθύνη, δεν τη φοβόμαστε. Αλλά να είμαστε και απολύτως συνεννοημένοι. Η ευθύνη μπορεί να βαραίνει εμάς, αυτή που θα αναλάβουμε, αλλά η άλλη ευθύνη για τα πεπραγμένα τους βαραίνει αυτούς. Εμάς μας, ευθύνη, μας βαραίνει η ευθύνη και την αναλαμβάνω. Να αντιμετωπίσουμε την άθλια κατάσταση την οποία έχουν διαμορφώσει, αλλά το ότι τη διαμορφώσανε είναι άλλου τύπου ευθύνη που βαραίνει αυτό που την κάνανε έτσι.